στην Αφπακτο βρίσκεται η ομάδα εφήβων του Εθνικού Αλεξανδρούπολη, η οποία θα συμμετάσχει στο Final Four του Πανελληνίου Πρωταθλήματο Εφήβων. Το Σάββατο στι 6 το απόγευμα, ο Εθνικό θα αντιμετωπίσει στον έναν εκ των δύο ημιτελικών τη Νέα Πατρών, ενώ δύο ώρε νωρίτερα ένα εκ των σου Πολύχνη και Πανερυθραϊκού θα έχει πάρει το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό. Η ομάδα του Θανάσικα Σαμπαλή θα προσπαθήσει να αποκλείσει του πατρινού, ώστε να διεκδικήσει το έκτο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην κατηγορία των Εφήβων. Η δουλειά που γίνεται στα τμήματα υποδομή του Εθνικού αποδίδει καρπού εδώ και αρκετά χρόνια, αφού πολλοί εκ των αθλητών τη ανδρική ομάδα, όπω οι Ανέστη και Κώστα Δαλακούρα και ο Σταύρο Κασαμπαλή, έχουν βγει από τα τμήματα υποδομή. Εξάλλου και οι Σοκράτη Χαραλαμπίδη με τον Παρασκευά Τσέλιο, που αποτελούν μέλη τη ομάδα εφήβων και φέτο, έχουν καταγράψει συμμετοχέ και με την ομάδα των ανδρών, αγωνιζόμενοι ακόμα και σε ευρωπαϊκά παιχνίδια όπω ο αγώνα Τετάρτη με την Πεμφίκα. Εφόσον η ομάδα του Εθνικού καταφέρει να επερκεράσει το εμπόδιο τη Απατρών, θα πάρει το εισιτήριο για τον τελικό τη Κυριακή. Αυτό θα διεξαχθεί στι 3,5 το μεσημέρι με το μικρό τελικό να έχει οριστεί για τι 1.30. Στο πρωτάθλημα γυναικών και στον πρώτο υπόμιλο του Β' Ομίλου, η Νίκη Αλεξανδρούπολης έκλεισε με θετικό πρόσημο τη φετινή αγωνιστική χρονιά, καταφέροντας να εξασφαλίσει την παραμονή της κατηγορία, καθώς επικράτησε το απόγευμα τη 5η ομάδα των Ιωαννίνων με 3-0 σετ. Η μάτια του Ιπποκράτη Δήμητσα πήρε το πρώτο σετ με 25-23, το δεύτερο με 25-22, ενώ τελείωσε το μάτσο τρίτο σετ, κατακτώντα το με 25-20. Έτσι η Νίκη θα αγωνίζεται και τη νέα περίοδο στην Α2 κατηγορία.